καταθέσαμε την πρότασή μας στους θεσμούς. Μια πρόταση με ισοδύναμα μέτρα που έχει όμως ως βασικό κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά τα βάρη δεν πηγαίνουν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Προστατεύουμε τις συντάξεις και τους μισθούς. Προστατεύουμε τη μέση οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια, και για πρώτη φορά καλούνται να επομισθούν βάρη αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα επομισθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να φύγουμε οριστικά από αυτή την κρίση. Από αυτή την κρίση που έχουμε μπει εδώ και 5 χρόνια. Η πρότασή μας έχει γίνει αποδεκτή ως βάση συζήτηση από τους θεσμούς. Χρειάζεται όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για λίγες ώρες, τα επόμενα 2-24 ώρα, ακριβώς διότι δεν επιθυμούμε μία αποσπασματική και περιορισμένη χρονικά συμφωνία. Θέλουμε μία συνολική και βιώσιμη λύση που θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο και ταυτόχρονα που θα καθιστά βιώσιμη την ελληνική οικονομία και την δυνατότητα της χώρας πολύ σύντομα να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει, ότι στόχος μας είναι να έχουμε εξασφαλίσει και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας απολύτως για το επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Συνεπώς, κριτήριο κοινωνική δικαιοσύνη, ισοδύναμα μέτρα, αποδεκτά από τους θεσμούς, κριτήριο για μας η οικονομική βιωσιμότητα, το βιώσιμο χρέος, το ισχυρό και εμπροστοβαρές αναπτυξιακό πακέτο. Μετά από όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι πλέον, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής ηγεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2015 και για μία ακόμα ημέρα, σήμερα είναι η επόμενη μέρα από τις καταιγιστικές εξελίξεις θεσινής μέρας με την διαφαινόμενη συμφωνία. Επειδή βάζουμε ένα τίτλο της ημέρας, θα βάζαμε σήμερα στην Ευρώπη με κόστος, αλλά θα βάλουμε ερωτηματικό εμείς. Και θα τα εξηγήσουμε, θα δώσουμε όλες λεπτομέρειες γιατί το λέμε, θα σας δώσουμε ρεπορτάζ, τι συνέβη χθες, τι έχει συμβεί σήμερα, τι αναμένεται να συμβεί αύριο που υπάρχει περίπου αυτή την ώρα, 2-1,5 ώρα αύριο, ενώ θα ξεκινήσει η δικιά μας εκπομπή, θα είναι το Eurogroup στις Βρυξέλλες, ένα πολύ κρίσιμο Eurogroup γιατί μπορεί να βγάλει, παρότι δεν λέγεται και ακούγεται πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχει μία διχογνωμία για το αν αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία είναι καλή ή όχι. Από την άλλη, λίγο παίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι μπορεί να φέρει το αυριανό Eurogroup για την Ελλάδα. Θα σας τα εξηγήσουμε όλα. Εμείς βλέπουμε λίγο και τα σημεία και περιμένουμε μέχρι το τέλος, πρέπει να λήξει αυτή η υπόθεση, την ερχόμενη Τρίτη που τελειώνει ο μήνας, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια επεισόδια ακόμα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Τάκης Αράντης. Ορίστε, κύριε Τάκη, θα περιμένουμε να υπογραφούν τα πάντα. Να καλωσορίσουμε καταρχάς και μετά να το πω. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος των Πρόεδρων, λέω εγώ, γιατί εντάξει, θα είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, πρόεδρος ΕΒΑ, αλλά τώρα με πορεία στο συγκεκριμένο τομέα όσο ελάχιστη. Λοιπόν, είναι χρήσιμη η παρουσία του Πρόεδρου σήμερα, αγαπητέ κύριε Σαράντη, διότι πέρα όλων των άλλων, να δούμε, γιατί σε αυτό το πακέτο το οποίο έχει έρθει, υπάρχουν ζητηματάκια που αφορούν πλέον τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εμείς και σαν κανάλι της οικονομίας, το SBC, οικονομικό κανάλι της χώρας, δίνουμε έμφαση σε αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Έτσι δεν είναι. Και ίσως και σε κάποιο βαθμό να σηκώνουμε λίγο και τους τόνους, γιατί εντάξει. Αρχίσουν τα πράγματα και δυσκολεύουν λίγο γιατί αφορά την ελληνική αγορά. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι. Μην το πούμε. Δίκιο έχεις. Απλά ναι. Σήμερα εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα επί των προτάσεων των ελληνικών πάνω σε μια συμφωνία που δεν έχουμε δει ακόμα. Των προτάσεων, κάτσε, γιατί δεν σου λέει. Λοιπόν, λέμε των προτάσεων των ελληνικών
πάνω, οι οποίες έχουν κατατεθεί, το είπε και ο Πρωθυπουργός, τον είδα πριν από λίγο, στους θεσμούς που δεν έχουμε δει ακόμα. Για μια συμφωνία που δεν την έχουμε δει ακόμα. Ναι, δεν έχουμε δηλαδή, δει. Δηλαδή, υπάρχει παιδί μου, περίπτωση αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε και εμείς εδώ σήμερα τώρα. Ναι, με τον να μας πετάξει να, έξω. Άκυρη, τελείως. Εντάξει, να την κάνουμε όμως εμείς. Ξέρεις γιατί. Γιατί εδώ, κοίταξε εδώ, να τα ήθελα να το δείξω πιο μετά, αλλά το δείχνουν τώρα. Αρχίζουν και έρχονται πρόεδρε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτά ξέρετε τι είναι, τι χαρτιά είναι. Είναι ακόμα και σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Που έχουν κλείσει λόγω της κρίσης, λόγω χαμηλού τζίρου κλπ. Έρχονται για το 2013. Τι ήταν αυτό, εκαθάριση λέει τέλους επιτιδεύματος για το 2013. Κύριε Καλαμάκα, το γνωρίζω. Το γνωρίζω πολύ καλά. Έχουμε κάνει και παρέμβαση από το επιμελητήριο εδώ και περίπου 10 ημέρες, όταν βγήκε στον αέρα. Σας θυμίζω ότι αυτό αποτελούσε μια απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά. Υπήρχε ψηφιστεί κιόλας από το Κοινοβούλιο. Απλά είχε ατονίσει, δεν είχε αποσταλεί προφανώς λόγω του προεκλογικού κλίματος. Ναι, άστα να πάρει ο επόμενος. Ακριβώς. Και το ενεργοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό που είπατε είναι το σημαντικότερο, ότι αυτό καταφθάνει σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Και το ζητούμενο είναι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πρέπει να το στείλει αυτή η κυβέρνηση αυτό, το οποίο είναι ενεργοποιημένο. Όχι, κοιτάξτε κύριε Σαράντη, επειδή όταν κάναμε και τη συγκεκριμένη παρέμβαση, βεβαίως αποτελεί ένα νόμο του κράτους. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι σαφές ότι δεν μας αρέσει. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί μέσα σε αυτό το κλίμα, το ηφαισιακό κλίμα, το οποίο υπήρχε μέχρι και χθες, γιατί πολύ φοβάμαι και θα μας δοθεί η ευκαιρία, ελπίζω κύριε Ταλαμάκα, να αναφερθούμε στα μέτρα αυτά τα οποία έχει καταθέσει η κυβέρνηση, που θα επιτείνει έτσι περαιτέρω την κατάσταση, να έρθει αυτή η πληρωμή σε κάθε εταιρεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό κύριος, μπορεί να πάει πίσω, μπορεί να περιμένει. Ο άνθρωπος μας το έχει στείλει, έχει δύο εταιρείες, γιατί όντως δεν πήγανε καλά, έκλεισαν οι εταιρείες, έχουν κλείσει. Με μηδενικό μηδέν είναι στο τάξης, μου έρχονται λέει χιλιάρικα από το 2013. Αυτό είναι αυτά είναι τα τεχνάσματα των πολιτικών στην Ελλάδα, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί έτσι μ' άρεσε να τα λέω, τα οποία όπου δεν ήθελε να τα στείλει η προηγούμενη κυβέρνηση προεκλογικά, τα φόρτω στον επόμενο, έρχονται τώρα, γιατί δεν μπορεί να κάνει το κράτος αλλιώς, αλλά εντάξει, είναι χιλιάρικα, μέτρους χιλιάρικα. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι η αναβολή της πληρωμής. Ευελπιστούμε καλά, ότι... Καλά, πάει στον κόσμο, ο κόσμος να τα πληρώσει την άκρη. Θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Απλά, κύριε Σαράντη, επειδή έχουμε περάσει πολλά απογεύματα εδώ μαζί, θα περιμένουμε να λήξει όλο αυτό το οποίο περνάμε. Και μετά θα κάνουμε μια αναδρομή. Εγώ θέλω να, νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, να κρατήσεις και να κρατήσω μικρό καλάθι ακόμα. Είναι διαφαινόμενη συμφωνία. Το προεξοφλεί και η ελληνική αγορά. Άλλο 6,11% σήμερα. Εντάξει, να δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί υπάρχει, και πάμε τώρα να δώσουμε και τις πληροφορίες μας, η θετική εξέλιξη χθες με όλα αυτά τα οποία θα σας τα αναλύσουμε σε λίγο, το οποίο όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσει τις επόμενες μέρες, ώρες, μέρες, μάλλον δεν θα είναι ώρες, θα είναι μέρες. Δεν θα είναι το Σαββατοκύριακο ή η αρχή της επόμενης εβδομάδας, να περάσει και από την Ελληνική Βουλή με κάποιο τρόπο. Όταν περάσει και αυτό, μετά θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλα αυτά τα οποία έχουν λεχτεί όλο αυτό τον καιρό, γιατί είμαστε από εκείνους που λέγαμε πρώτοι ότι δεν υπάρχει Brexit για την Ελλάδα, δεν μπορεί να πτωχεύσει η Ελλάδα. Άλλο τώρα τα παρεπόμενα και το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη συμφωνία και αυτά που μπορούν να έρθουν αύριο το βράδυ, γιατί είναι κρίσιμη και ημέρα αύριο, θα τα δούμε όλα. Άλλο αυτό. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, κύριε Σαράντη, πάμε. Επειδή συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, Βασίλη, ότι ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, νομίζω ότι αυτές τις λεπτομέρειες ακόμα δεν τις έχουμε δει και εμείς εδώ για να τις εξετάσουμε σε επίπεδο συμφωνίας. Αλλά πριν από εμάς, οι δανειστές και η ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες. Εκεί είμαστε τώρα, σε αυτές τις λεπτομέρειες και να κρατάμε έτσι καλά. Σωστά το είπες και εσύ στην αρχή, ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα. Κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτό που φάνηκε από χθες είναι ότι προχωράμε σε μία συμφωνία. Πλέον νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η θέση των δανειστών να κάνουν μία πιστοχώρηση μετά το θετικό κλίμα που οι ίδιοι έφτιαξαν χθες το βράδυ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάλιστα, υπήρξαν και δηλώσεις, υπήρξε η ενημέρωση ότι και εκεί τα πράγματα είναι στην ίδια κατεύθυνση, ότι να τελειώνουμε. Με μία διαφορά. Με τη διαφορά ότι μέχρι αύριο το βράδυ στις 8, οι δανειστές θα καταβάλουν μία προσπάθεια να κερδίσουν ό,τι μπορούν αυτοί ακόμα. Που σημαίνει ότι ό,τι κερδίσουν οι δανειστές, το χάνουμε εμείς, δηλαδή το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες πάρα πολύ απλά. Αυτό το κάτι ακόμα θέλω να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας μέχρι αύριο βράδυ, την ώρα που θα τελειώσει το Eurogroup. Γιατί μην ξεχνάμε και ένα πράγμα ακόμα, έτσι. Αυτοί οι οποίοι είναι εκεί και μιλάνε, διαπραγματεύονται, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι.
Δεν πάβουν να έχουν συναισθήματα. Και από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, δεν είπα μόνο για την ελληνική πλευρά. Δεν πάβουν να έχουν συναισθήματα, δεν πάβουν να έχουν νεύρα, δεν πάβουν να έχουν μια σειρά ανθρώπινα και φυσιολογικά πράγματα. Έτσι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος δείχνει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Μια συμφωνία βάσει αυτού που είδαμε χθες το βράδυ, το οποίο μας ήρθε χθες το βράδυ στα email μας και το οποίο αυτόματα το έμαθε όλη η ελληνική επικράτεια. Μια συμφωνία για την οποία θα γίνει πάρα πολύ συζήτηση, όπως είναι κατανοητό. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται ήδη και έχει πούμε ξεκινήσει μετά. Από το πρωί. Ναι, θα ολοκληρωθεί μέσα στην ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όταν στην ψηφιστεί. Κοινωνία νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα φτάσει περίπου μέχρι την ημέρα που θα πάει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια άλλη μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι θα είναι η πολιτική συζήτηση. Η πολιτική συζήτηση πάνω σε τι? Η πολιτική συζήτηση δεδομένου του αν θα ψηφιστεί, τι θα ψηφιστεί, από πόσους θα ψηφιστεί. Α, λες, εγώ νομίζω ότι βάζεις μέσα και την ψήφισή του από τη Βουλή. Γιατί... Όχι, το είπα σε επίπεδο κοινωνίας, Βασίλη. Α. Νομίζω δηλαδή ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά η κουβέντα που θα αναπτυχθεί, αφού θα έχουμε ολοκληρώσει όλο αυτό τον κύκλο των μέτρων, το ένα, το άλλο, τι είναι καλό, τι είναι κακό, έτσι, όλο αυτό το πακέτο, λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν και σε επίπεδο μέτρων, νομίζω ότι η εισαγωγή η χθεσινή του σημειώματος που πήραμε τα λέει όλα. Έτσι. Η πρόταση της κυβέρνησης δεν αποτελεί μέρος του προγράμματός της. Αυτή είναι η πρώτη φράση εχθές, λοιπόν, που λάβαμε, δεν χρειάζεται να πει κάποιος άλλος. Πριν κάτι. Πάμε. Λοιπόν, αγαπητέ Τάκη, πριν πάμε, αγαπητέ Πρόεδρε, να μας τα σχολιάσετε, να δώσουμε την πληροφορία, εγώ τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, την είπαμε και χθες. Ο κύριος ο κύριος Σόιμπλε, έχει στείλει μια επιστολή, δεν είναι γνώση αλλά ανθάνος, θελημένα το είπα. Λοιπόν, έχει στείλει μια επιστολή από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωομάδα και τη Γερμανική Βουλή να είναι έτοιμη να συζητήσει το ενδεχόμενο της Ελληνικής Συμφωνίας. Ο τρόπος που το έχει γράψει και η πληροφορία έρχεται από τους συναδέλφους ξένους ανταποκριτές από τη Γερμανία, το έχει γράψει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται, για να γίνει αυτή η συζήτηση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στην Bundesbank, να θεωρείται τελειωμένη η προηγούμενη αξιολόγηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλο ένα αγκάθι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί λέμε κρατάμε μέχρι το τέλος μικρό καλάθι, βεβαίως το πιο πιθανό είναι να κλείσει συμφωνία, αλλά συνεχώς ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, νομίζουμε ότι μέχρι την τελευταία ώρα θα συνεχίσει να δημιουργεί θέματα και προβλήματα. Μα μπορεί να γυρίσει για μια συμφωνία πίσω με τέτοιου είδους τερτύπια? Θα το δούμε. Πολλά έχουμε δει. Και όχι μόνο στο Βασίλη. Κάποτε λέγαμε ότι μπορεί να μην έρθει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη και ήρθε από το Καστελόριζο. Και όχι μόνο του, απλά να συμπληρώσω ο Βασίλη και με μια σειρά βοηθούς που έχει, λαγούς που έχει. Εχθές, ας πούμε, ο λαγός του στο Eurogroup σε σχέση με το Capital Control ήταν ο Φιλανδός. Καλά. Ναι, αυτός άνοιξε το θέμα του Capital Control για λογαριασμό προφανώς του κ. Σόιμπλε. Λοιπόν. Θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Προέδρου, του κυρίου Μίχαλου, και οι συνάδελφοι, μόλις θα τελειώσει ο Πρόεδρος, θα μας ετοιμάσουν να δώσουμε τις κάρτες για να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές και στο δίκτυο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, μεταδίδει αυτή την εκπομπή ανά την Ελλάδα, καλησπέρα λοιπόν, και στην Κύπρο, να δώσουμε. Τι δώσαμε, να πούμε με στοιχεία, τι δώσαμε χθες, τι δώσαμε εμείς, τι υποχωρήσεις κάναμε, μια δεύτερη καρτούλα. Τι πήραμε, τι κερδίσαμε και ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία μέχρι αυτή την ώρα έχουν μείνει ασαφή. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα το δείξουμε μετά. Δυστυχώς, κύριε Ταλαμάνγκα, οι ελληνικές προτάσεις, τις οποίες είδαμε χθες το βράδυ, θα αποφέρουν ακριβώς το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική αγορά. Αυτό που είδαμε ήταν μια σειρά ηφαισιακών μέτρων. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το 12% έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κερδοφορία άνω των 500.000. Θα μου πείτε, 500.000 και πάνω βγάζουν. Γιατί να μην φορολογηθούν? Πρώτον, διότι πληρώνουν ήδη μια εξαιρετικά βεβαρημένη φορολογία. Και βεβαίως, αυτοί οι πόροι οι οποίοι θα στερηθούν για το πηγάδι του χρέους θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για καινοτομία, για νέες τεχνολογίες, για νέο εξοπλισμό, το οποίο βεβαίως σημαίνει και έμεσα νέες θέσεις εργασίας. Να πάμε στο 26%, το οποίο αυξάνεται ως γενικός φορολογικός συντελεστής στις επιχειρήσεις όλες τις χώρες, στο 29%, όταν υπήρχε όχι απλά η ελπίδα, η προσδοκία και η προσυνεννόηση η οποία είχε γίνει
και με τη σημερινή κυβέρνηση για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ευελπιστούσαμε να δούμε αρχικά το 20%, έτσι ώστε σταδιακά να φτάσουμε στο περίφημο αυτό flat tax rate του 15%, που αποτελεί πάγια θέση και εισήγηση των επιμελητηρίων προς την κυβέρνηση. Θυμίζω, και αυτό νομίζω είναι αρκετά σημαντικό, ότι η σχετική ολοκληρωμένη φορολογική πρόταση, την οποία είχαμε καταθέσει ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών το 2012, η σχετική αυτή εισήγηση που επικυρωποιήθηκε μετά το 2013, φέρει δύο υπογραφές. Εμού ως εκπροσώπου του επιμελητηρίου και του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος για λογαριασμό του επιμελητηρίου και σε συνεργασία με τους δικούς μας υπηρεσιακούς και συνεργάτες, είχε εκπονήσει αυτή την φορολογική μελέτη. Άρα, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών είναι αυτός ο οποίος ασπάζεται την ιδέα του 15%, διότι έχουμε πει επανειλημμένως, το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση της φορολογίας. Η αύξηση της φορολογίας, και όταν φτάνει πλέον να είναι υπέρμετρη, όπως αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα, το μόνο το οποίο δημιουργεί είναι ένα κίνητρο για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Λυπούμε που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν δεν ενισχύσεις έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό, τον οποίο δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εκ νέου την Αμερική, έχουμε είτε το IRS, το αμερικανικό σύστημα, το μοντέλο, είτε το βρετανικό σύστημα του Inland Revenue, είτε το γερμανικό σύστημα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά αυστηρό ακόμα και στην φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή του ενός ευρώ, αλλά θα υπάρχει αυτή η κινητροποίηση προς τις επιχειρήσεις για να μπορούν πλέον να είναι ανταγωνιστικές. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό, όπως επίσης βλέπουμε και το 100% της προκαταβολής των φόρων, το οποίο αυτό και αν δεν είναι το τραγικό. Αυτό είναι άλλο, ένα άλλο θέμα. Τη στιγμή που έχουν στερέψει οι κάνουλες των τραπεζών, θέλω να ξέρω, δεν εστερνίζεται κανείς, δεν σκέπτεται κανείς από πού θα βρεθούν αυτά τα ποσά. Το οποίο είναι και νομίζω παγκόσμια πατέντα ή το έχουν και άλλοι. Όχι, αυτό είναι Να το πούμε και σε αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων το ξέρει. Δίνουμε προκαταβολή του φόρου της επόμενης χρονιάς στην Ελλάδα. Ακριβώς. Χωρίς να ξέρουμε πόσο, τι τζίρο θα κάνουμε, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κερδοφορία, καταρχάς. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κερδοφορία. Δηλαδή, αυτά είναι πατέντες σε ένα κράτος το οποίο. Λοιπόν, εσάς αγαπητέ Πρόεδρε, από όλη αυτή την πρόταση, το non-paper εδώ, της ελληνικής κυβέρνησης, τι σας έχει πειράξει περισσότερο? Δηλαδή, πού θα στεκόσαστε? Θα στεκόσαστε στην αύξηση των συντελεστών, οι οποίοι σημειωτέων μας έχει στείλει και ο κ. Μιχόπλος, ο οποίος τα σλετάκι το βράδυ ήταν όλα υποδειγματικά εκείνη την ώρα. Λοιπόν, λέει θα αρχίσει το 16. Να το πούμε και αυτό, δεν αρχίζει τώρα, από το 15 έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Ναι. Θα αρχίσει από την επόμενη χρονιά. Τι σας έχει πειράξει πιο πολύ για ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις? Τα άλλα θα τα πούμε. Κύριε Δαλμάγκα, έτσι, πολύ γενικά αυτό το οποίο με έχει πειράξει είναι ότι επέλεξε και ορθώς η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια συμφωνία, γιατί είχαμε πει ότι το δίλημα, το εξαιρετικά δύσκολο δίλημα που αντιμετώπιζε, στο ένα σκέλος του ήταν μια επώδυνη συμφωνία και στο άλλο ήταν μια ρήξη. Μια ρήξη η οποία θα ήταν πράγματι καταστροφική. Μου επιτρέψετε, εάν είχαμε πάει σε μία ρήξη, σήμερα μπορεί να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την ευχάριστη παρέα, να συζητάμε, αλλά νομίζω ότι το περιεχόμενο της συζήτησης θα ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτό το οποίο καταφέραμε είναι τουλάχιστον να μείνουμε όρθιοι. Αλλά το επώδυνο σκέλος αυτής της συμφωνίας θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα προς τις δαπάνες και όχι τα έσοδα. Και αυτό είναι που με λυπεί, διότι έχουμε μία επανάληψη της ίδιας αυτής συνταγής που έχουμε δει αποδεδειγμένα πλέον. Ότι δεν έχει πετύχει, που έχει ξεκινήσει από το 2010. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Διαφορετική κοινωνική διαστρωμάτωση αυτή τη φορά. Εννοείται. Να μας πείτε τις δαπάνες, αν εννοείται συντάξεις και μισθούς, τους χαμηλοσυνταξιούχους κλπ. Δηλαδή, εννοείται και αυτό, δηλαδή να υπάρχουν μειώσεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Ταλαμάγκα, λέγεται από το πρωί αυτό. Σε ό,τι αφορά τις πρόορες συντάξεις, εκεί βρίσκει σύμφωνο τον επιχειρηματικό κόσμο, τον επιμελητηριακό κόσμο, ακριβώς διότι νομίζω και αυτό είναι μια άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου να έχουμε συνταξιούχους των 48, των 50 και των 52 ετών. Γι' αυτό ακριβώς έχει εξασθενήσει και έχει φτάσει στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα. Όταν υπάρχει μία σχέση εργαζόμενου προς συνταξιούχου ένα προς ένα, είναι πραγματικά μονόδρομος προς την καταστροφή του ίδιου του συστήματος. Ενώ θα έπρεπε ένας προς τρεις, δηλαδή τρεις εργαζόμενοι, θα έπρεπε να στηρίζουν τον ένα ασφαλισμένο. Και επιτέλους θα πρέπει να προχωρήσουμε και να
ξεπεράσουμε το όποιο πολιτικό κόστος, και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, το είδαμε και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη, έτσι ώστε να δομήσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο. Αυτό όμως για να γίνει σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν χρήματα στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Και για να υπάρχουν περισσότερες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, σημαίνει περισσότερος αριθμός εργαζομένων. Εδώ λοιπόν με τα μέτρα αυτά, τα οποία βάλουν κατά της επιχειρηματικότητας, ποινικοποιούν την επιχειρηματικότητα, επιτρέψτε μου, θα χρησιμοποιήσω αυτό το σκληρό όρο, δεν μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μείωση αυτού του αισχρού καταλόγου των ανέργων που, ως γνωστόν, διαθέτουμε το πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ με 25,8% σε γενικό πλαίσιο. Εάν πάμε στην νεανική ανεργία, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε 6 στους 10, 60%. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, πραγματικά πρωτόγνωρο, και δημιουργεί τεράστια προβλήματα για την κοινωνική συνοχή, γιατί με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, μετά από 5 συναπτά ηφαισιακά έτη που είχε, οικονομικά έτη που λοιπόν, είχαμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια. Κατανοητό. Στις δαπάνες, αγαπητέ κύριε Μίχαλε, πού εντοπίζετε κυρίως τις μειώσεις, το αθέλατε εσείς να είναι περισσότερο? Πρώτον, θα έπρεπε να δούμε μια αναδιάθρωση γενικότερα του δημοσίου τομέα. Εδώ από την εποχή της Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή υπήρχε ένας κατάλογος και, αν θέλετε, ένας από τους λόγους για τον οποίο καταψηφίστηκε το 2009 είναι διότι ήρθε ένας Πρωθυπουργός να πει ομές αλήθειες στο λαό του. Εάν είχαμε τότε πραγματικά λάβει τα μέτρα τα οποία πρότεινε τότε η κυβέρνηση, που είναι εξαιρετικά πιο ήπια από αυτά που έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν και αυτά τα οποία βλέπουμε ότι έρχονται σήμερα, πραγματικά θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά και θα ήμασταν ήδη σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Ας δούμε λοιπόν. Δημόσιους φορείς οι οποίοι πραγματικά δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, δεν υπάρχει η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, να υπάρξει μια ορθή μέθοδος αξιολόγησης και βεβαίως να δούμε και κάποιες συντάξεις οι οποίες είναι άνω των 1.000 ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση αυτών τη στιγμή που αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύστημα τέτοια σοβαρά με προβλήματα. Με διαφορά όμως, κύριε Μιχαλή, η σύνταξη που είναι τώρα πάνω από 1.000, ήταν στα 2-2,5 χιλιάρικα και ήρθε και έφτασε στο χιλιάρικο. Έφτασε στα 1.100. Πάλι. Και τα πλήρωνε, να βάζω κι εγώ και μια διάσταση. Όλη μια ζωή τα πλήρωνε κάποιο. Πλήρωνε εισφορές για να πάρει. Δηλαδή, αυτό σε αντιδιαστολή να σας το φέρω αυτό. Όχι, κύριε Σαράντη. Γιατί να μην υπάρξει φόρος πολυτελείας στα γιοτ, στις πισίνες και στο ένα και στο άλλο. Να υπάρξει, βεβαίως και να υπάρξει. Δεν είπε κανείς. Δεν μίλησε κανείς. Αλλά ξέρετε, κύριε Σαράντη, επειδή δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο λαϊκίζουμε όλοι μας πολλές φορές, πόσες είναι οι πισίνες, πόσα είναι αυτά τα περίφημα γιορτ, και αν θέλετε. Όσα και αν είναι. Και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2009. Έτσι, για να μην κερβόμαστε στο δάχτυλό μας. Αλλά το θέμα είναι ότι και με τις εταιρείες ευκολίας που υπάρχουν, που πολλές φορές δεν μπορεί να συλληφθεί, αν και τώρα γίνεται από πλευράς ελληνικών αρχών όποιο ελιμενίζεται στην Ελλάδα. Ξέρετε τι καταφέραμε όμως με αυτό? Να ελιμενίζονται σε άλλες γειτονικές χώρες και δυστυχώς στην Τουρκία πολλά ελληνικά σκάφη. Οπότε όλες αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν γενικότερα από το γιότινγκ, αυτή τη στιγμή πληρώνονται Τούρκοι εργαζόμενοι και όχι Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι δυστυχώς και αυτοί, πρόεδρε, έχουν προσθεθεί στις λύσεις ανεργίας. Αλλά από αυτά θα φύγουν από την Ελλάδα. Πόσες έδρες επιχειρήσεων, και μιλάω για μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Ταλαμάγκα, μικρές επιχειρήσεις, για να τα λέμε με το όνομά τους, δεν έχουν τη δυνατότητα και την επιθυμία να είχαν, δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να κάνουν αυτή τη μετακατάσταση. Το ανησυχητικό, ξέρετε ποιο είναι? Οι μεγαλύτερου σχήματος επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία της έκτακτης αυτής πρόσθετης φορολόγησης κατά 12% άνω των 500.000 κερδοφορία, έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και το ανησυχητικό ποιο είναι? Εάν αποφασίσουν, ακούγεται ότι υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων που εξετάζει αυτή την μετακατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις με τις μεγάλες κερδοφορίες συνήθως είναι και αυτές οι οποίες έχουν στη δούλεψή τους αρκετούς εργαζόμενους. Και αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να διωγγωθεί έτσι περαιτέρω ο κατάλογος των ανέργων. Διαρκώς, εδώ πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα προς την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε επιτέλους να αρχίσουμε να μειώνουμε αυτόν τον κατάλογο των ανέργων. Διαρκώς αυτό το κοντράστ έχουμε. Διαρκώς αυτό το κοντράστ. Απ' τη μία υπάρχει φορολογία. Απ' την άλλη, ο αντίλογος της άλλης πλευράς είναι ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Εγώ θα σας το πω με ένα διαφορετικό παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αντίλογος. Εγώ σας το πω λόγω της πρόσθετης φορολογίας. Θα σας το πω με ένα διαφορετικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση μέσα σε αυτό που έστειλε μιλάει για διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό που παρακολουθούμε όλο το προηγούμενο διάστημα
είναι τους έχοντες τα κανάλια να απειλούν επί της ουσίας και να λένε ότι θα τα κλείσουμε τα μαγαζιά και θα μείνει τόσος κόσμος στο δρόμο. Αυτό είναι ένα διαρκές μπραντεφέρ. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Βεβαίως, αλλά την άλλη μεριά όμως ξεχνάτε και κάτι άλλο, κύριε Σαράντη. Ότι εδώ στις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει η κυβέρνηση, μιλάει για μια πρόσθετη φορολόγηση, την οποία υπολογίζει τις διαφημίσεις, την οποία υπολογίζει να εισπράξει 100 εκατομμύρια. Να εισπράξει πρόσθετα 100 εκατομμύρια από ένα συνολικό πακέτο που δεν υπερβαίνει τα 220 εκατομμύρια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ανέφικτα. Εγώ αναφέρθηκα στις τηλεοπτικές άδειες. Το ξέρω και για τις τηλεοπτικές άδειες που, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 340 εκατομμύρια. Πράγματι, ανέφικτος ο στόχος αυτός. Αλλά αν προσθέσει κανείς και την προσδοκόμενη από την φορολόγηση την οποία θα υπάρχουν στις διαφημίσεις, τα προσδοκόμενα έσοδα. Επιπρόσθετα 100 εκατομμύρια, είναι και αυτό ανέφικτο. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι. Ο λόγος εδώ που γίνεται για τη φορολόγηση και γιατί ομιλώ και για την χαμηλή ανταγωνιστική, αλλά πάνω απ' όλα σταθερή φορολογία των επιχειρήσεων, με αντιστάθμιζε όμως τι, όπως είπα, έναν ικανό εισπρακτικό μηχανισμό. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, η φοροδιαφυγή, μάλιστα. Τι υπολογίζουμε άμεσα, γιατί ακούγονται πολλά, 30-35 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εγώ θα πάρω βασικά στοιχεία. Έχουμε από την τακτική φορολόγηση έλλειμμα 4 δισεκατομμυρίων και από το ΦΠΑ άλλα 4. Μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία συζητάμε σήμερα? 8 δισεκατομμύρια. Δεν θα υπήρχε λοιπόν αναγκαιότητα λήψης ούτε ενός μέτρου αν είχαμε πατάξει αυτό το ισχυρό φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Πόσα χρόνια αυτό πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Σαράντη? Καμία αντίρρηση σε αυτό, απλά με ένα φορολογικό. Προφανώς αυτό δεν το χρεώνεται στους 4 μήνες αυτής της κυβέρνησης. Όχι, δεν χρεώνεται, αλλά βλέπουμε όμως ότι ακολουθείται η ίδια τακτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, αν βλέπαμε ότι υπήρχε η υιοθέτηση ενός μοντέλου εισπρακτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποδώσει αποτελέσματα, τότε πρώτοι εμείς, γιατί προσωπώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, πρέπει να τονίσω κάτι. Η φοροδιαφυγή καταδικάζεται πρωτίστως από τους εκπροσώπους υγιούς επιχειρηματικότητας για ένα απλό λόγο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Όταν εσείς, κύριε Σαράντη, έχετε ένα κατάστημα, ναι, λογικό, και δίπλα ο γείτονάς σας που ασχολείται, με τα, είναι στον ίδιο κλάδο με εσάς και συστηματικά γνωρίζετε λόγω της γυτνίασης ότι φόρο αποφεύγει, ότι δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, ότι χρησιμοποιεί μαύρους εργαζόμενους και εσείς είσαστε συνεπέστατος σε όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα αθέμητο ανταγωνισμό και δεν μπορείτε. Είναι μια κατηγορία, αλλά μια σημαντική κατηγορία. Ναι, βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Το ακόμα χειρότερο για μένα είναι αν εσείς έχετε το κατάστημα και εγώ είμαι ένας πολίτης, ο οποίος σας πληρώνω ΦΠΑ, εσείς δεν το αποδίδετε και εγώ στη συνέχεια ξαναπληρώνω μειώνοντας τα εισοδήματά μου, τα μισθό μου, ναι, και, γιατί εσείς δεν αποδίδετε ΦΠΑ. Αυτή είναι η δεύτερη διάσταση. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Ακριβώς, συμφωνούμε. Απλά και μακριά από μένα ο όρος λαϊκισμός. Ένας πολίτης ο οποίος μας βλέπει τώρα και ο οποίος είναι χαμηλόμισθος ή χαμηλοσυνταξιούχος, νομίζω ότι αυτό που περνάει από το μυαλό του και αυτό που λέει είναι πολύ απλά, γιατί όχι, ναι, να πληρώσουν αυτοί που παίρνουν πάνω από 500.000 ευρώ. Που βγάζουν πάνω από 500.000 ευρώ. Γιατί εμένα τι με αφορά, εμένα τι με αφορά ως χαμηλόμισθο και ως χαμηλοσυνταξιούχο, εμένα με αφορά το σκέλος ότι η εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται για μένα, έτσι, και αυτό είναι θετικό. Επίσης, με αφορά απ' την άλλη πάντα το ότι αυξάνεται το ΦΠΑ, που σημαίνει ότι θα πληρώνω κάτι παραπάνω. Γιατί, κύριε Σαράντη, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, κύριε Μιχάλη Προστεύου. Το ξέρω, αλλά η επιχείρηση, πρέπει να το πούμε για να καταστεί σαφές. Η επιχείρηση η οποία δηλώνει και κερδίζει άνω των 500.000. Μπορεί να έχει χίλιες θέσεις εργασίας. Όχι, εκτός από τις θέσεις εργασίας. Αυτό περιέγραψε. Για να μην χάσουμε την μπάλα εδώ. Φορολογείται, κύριε Σαράντη. Και να το πούμε αλλιώς. Σήμερα και τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 χρόνια υπερφορολογείται. Και πραγματικά είναι άθλος που παραμένει ακόμα εντός των τυχών και δίνει τη μάχη του. Διότι αν συγκριθεί με μια παρόμοια επιχείρηση, η οποία δρά στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, με φορολογικούς συντελεστές από 10-16%, με ένα πολύ πιο απλοποιημένο σύστημα και στο κομμάτι της ίδρυσης επιχείρησης, λειτουργίας της επιχείρησης, αδειοδότησης επιχείρησης, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρόκειται περί άθλου. Αυτός λοιπόν παραμένει. Για να το πούμε, να το εκλαϊκεύσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυξάνεις από το 26 στο 29%, όταν η προσδοκία ήταν να πάμε νοτίως προς το 20, όταν πέραν της αύξησης αυτής των 3 ποσοστίων μονάδων υπάρχει και μια έκτακτη φορολόγηση της τάξης του 12% επί της κερδοφορίας, το θεωρώ πολύ δύσκολο να πιστεί ότι έχει τα απαραίτητα κίνητρα και με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν το εξυπηρετεί.
Έτσι, μην μας διαφέρει αυτό, διότι συμφωνία να υπάρχει. Βεβαίως θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της αξιοπιστίας όχι μόνο της χώρας, όχι μόνο της επιχειρηματικότητας, αλλά βεβαίως και του τραπεζικού συστήματος, που θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με, με την προσδοκόμενη ανάπτυξη της τάξης του 1%. Μην ξεχνούμε ότι διανύουμε τον έκτο μήνα. Είμαστε στο ίμιση του έτους και σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον 7ο μήνα. Θα πάρει χρόνο ώστε να ρολάρει η κατάσταση και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην τροχιά της ανάπτυξης. Φοβάμαι ότι το 2015 δεν θα το προλάβουμε. Δεν θα είναι, ότι θα είναι δύσκολο. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Υπάρχει αυτό που προσπαθούσα να πει πριν, μια επιχείρηση που είναι στις Σέρες, στην Βόρεια Ελλάδα, που αν μείνει στην Ελλάδα έχει από τους εργαζόμενους που έχει, όλα αυτά, εργοδοτικές φορές, ΙΚΑ κλπ. Και φορολογία. Τώρα με τα νέα μέτρα γύρω στο 29, πόσο πάει η πρόεδρε, πόσο θα πάει το 16, 29%. Ακριβώς. Τα φύγει, θα πάει στη Βουλγαρία, πληρώνει φόρο 10%. Και όταν υπάρχουν και κάποιοι νόμοι, όταν πάρει ανέργους από τη Βουλγαρία, μειώνεται κι άλλο ο φόρος. Δηλαδή μπορεί να πάει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν φέρει οι Βούλγαροι εδώ τους τελευταίους μήνες και θα πάει 6 και μπορεί να πάει νομίζω από 6-7 εκεί. Οπότε το 29 με το 7 φορολογία έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Απλά επειδή να σημειώνουμε, Βασίλη, ότι αυτό δεν αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Τι αφορά? ΑΕ και ΕΠΕ. Δεν αφορά, ναι, ΑΕ, ΕΠΕ και εταιρείες πρωτογενούς παραγωγής κλπ. Δεν αφορά ελεύθερους επαγγελματίες. Ο οποίος δεν μπορεί να βάλει έδρα εκεί. Απλά το λέμε. Όχι, και, και η αύξηση από το 26 στο 29 δεν αφορά αυτό. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να τα ακούει και να νομίζει ότι είναι και αυτός μέσα σε αυτή την κατηγορία. Έτσι. Καλά αυτό το διευκρινίζω. Λοιπόν, επειδή μίλησε αλλά ο πρόεδρος. Πρέπει, πρέπει να επισημάνουμε και πολύ σύντομα σε αυτό. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές και το ξαναπώ πάλι σήμερα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι δημοσιονομικό, αλλά διαθρωτικό. Μια χώρα χωρίς την υγιή, αυτή η παραγωγική βάση που είπαμε, χωρίς τα ανταγωνιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, χωρίς έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα, είναι καταδικασμένο να παράγει συνεχώς ελλείμματα και χρέη. Αυτό λοιπόν, πρέπει να γίνει αντιληπτό. Θα το πούμε και μετά. Ναι. Μόλις θα επανέλθουμε, θα δείξουμε τις καρτούλες που σας είπαμε πριν. Τι δώσαμε, τι παραχωρήσαμε χθες, σύμφωνα με τη συμφωνία που δεν έχει έρθει ακόμα, με τον non-paper, το οποίο έχει διαρρεύσει. Τι δώσαμε, τι γλιτώσαμε, τι έχει μείνει αδιευκρίνιστο. Πριν να δώσουμε δύο πληροφορίες, είπε ο πρόεδρος ο κ. Μιχαλοστάκη για τη φοροδιαφυγή. Να δώσουμε και το τιτλάκι. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος για επιχειρηματία γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίας αλκοολούχων ποτών. Δυστυχώς είναι οι νόμοι εδώ στην Ελλάδα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα. Γόνο. Τι είπα. Γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίας αλκοολούχων ποτών. Η υπόθεση αφορά 10,5 εκατομμύρια ευρώ που εντοπίστηκαν σε λογαριασμό του επιχειρηματία σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενέβη μετά από ελέγχους της λίστας Lagard. Αυτό είναι η είδηση που τρέχει σήμερα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει κινητικότητα στις 6 και 8 πρώτα λεπτά στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκλήθηκε, βρίσκεται ακόμα και αυτή την ώρα εκεί, ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων, το κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο υπουργός εσωτερικών, εγώ το λέω με την παλιά έννοια και τον παλιό τίτλο, ο κύριος Βούτσης, και ο πρόεδρος, ο κοινοβουλευτικός, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαντάς. Κομβικά πρόσωπα και τα τρία, έτσι δεν είναι, Τάκη? Ναι, βέβαια. Πάει το μυαλό σου κάπου? Πάει στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση των μέτρων. Δεν μπορεί να πάει πουθενά άλλου. Ο κ. Μαντάς, γραμματέας, θα το βάλουμε σε τυλάκι, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βούτσης είναι αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Πάνος ο Καμένος, που είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, συμμετέχει, οι ανεξάρτητοι Έλληνες συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και μένει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μέσα από την πρόταση που έχει υπάρξει, ναι, δεν έχουμε δει αν, αν γίνεται κάτι στα νησιά. Ναι. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμένος έχει πει ότι με αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, εγώ γεια σας. Ναι, είπε χθες το Μέγκα το πρωί ότι μίλησα το βράδυ, προχθές το βράδυ με τον κύριο Παπά που είναι στις Βρυξέλλες και με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόταση αλλαγής ΦΠΑ στα νησιά. Αν τα δούμε όλα αυτά, γι' αυτό σας λέμε ότι οι μέρες, πώς το λέει ο Χαριλάς Φλωράκης, είναι καστρωμένες. Έτσι λέει και οι μέρες και οι νύχτες. Μέχρι αύριο, μεθαύριο, μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Να ετοιμάσουν οι συνάδελφοι Μαρία Λιφαντή να δώσουμε το βίντεο με τις δηλώσεις της καγκελαρίου της κυρίας Μέρκελ και του Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Ολάντ, ο οποίος Ολάντ ήταν κοντά στα ελληνικά θέματα με μεγαλύτερη ζέση από στο παρελθόν εχθές, βοήθησε.
Θα δούμε αυτές τις δηλώσεις, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Μίχαλο και τον Τάκη Σαράντη, αλλά θα ξεκινήσουμε δείχνοντας τις κάρτες που σας είπαμε. Πάμε. Σήμερα υπάρχει μία σειρά από ελληνικές προτάσεις. Το ακούσατε αυτό και οι τρεις θεσμικοί φορείς είπανε ναι, είναι ένα σημείο εκκινήσεως. Είναι όμως ένα σημείο εκκινήσεως για συζητήσεις οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν τώρα. Σας είπα ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και μπορεί να αποπληρωθεί. Έτσι κινούμεθα και αυτό ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τώρα τι θα λέμε Τετάρτη βράδυ. Είναι μια αποτίμηση οποία δεν τολμώ να την κάνω. Πρέπει να σας πω όμως ότι εδώ και τώρα δεν τίθεται προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα του χρέους, πώς θα τον αδιορθώσουμε ή κάτι αντίστοιχο. Όχι. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση, θα δώσουμε τα κονδύλια για να γίνει αυτό. Αυτό το είπα ξέροντας πολύ καλά τι λέω. Έχουμε βάλει αυτές τις διαρθρωτικές απαιτήσεις, γιατί επαναλαμβάνω, το γερμανικό δίκαιο δεν επιτρέπει διεύρυνση του EFSF προκειμένου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν έβαλε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μία πρόταση η οποία έγινε θετικά αποδεκτή από πλευράς θεσμών, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Γαλλία στηρίζει αυτή την διαδικασία, διότι το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια βιώσιμη και συνολική λύση. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΕΒΑ και πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Πρέπει να το λέμε για αυτό, γιατί αυτό είναι, κλείνει όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο και τον Τάκη Σαράντη. Μου έρχεται μια πληροφορία, θα την αναφέρω. Δεν μπορώ να τσεκάρω, έρχεται από τη Γερμανία. Μου λέει λοιπόν ο συνάδελφος ότι σύμφωνα με δικιά του πληροφορία, ένα ξένος ανταποκριτής, η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα έδωσε το πράσινο φως για την ελληνική πρόταση. Το κρατάμε, είναι σημαντικό, γιατί στο παρελθόν τράβαγε ανάποδα η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε την καρτούλα. Έχουμε να δείξουμε την καρτούλα, τι δώσαμε, τι πήραμε και τι είναι σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι. Το έχουμε. Λοιπόν, εδώ, οι δανειστές ζητούν, όχι οι δανειστές, εγώ θα τα αλλάξουμε λίγο, είναι τι δώσαμε στην ουσία. Δώσαμε την αύξηση της εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς, την εισφορά υπέρ του ΕΟΠΗ, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης από τα 12.000 ευρώ, τον ένφια χωρίς νέες αντικειμενικές, κακό γι' αυτό, κατάργηση αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, 23% στα επεξεργασμένα, αύξηση φορολογίας των επιχειρήσεων από το 26% στο 29%, αυτά που μας είπε ο πρόεδρος ο κ. Μίχαλος πριν. Το 16, έτσι. Το 16, αρχίζοντας από την πρώτη του 16. Έκτακτη εισφορά επιχειρήσεων με κέρδη προφόρων πάνω από 500.000 ευρώ, αύξηση της μετακινήσεων των πολιτών. Αυτά. Αυτά είναι τι δώσαμε. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, τι γλιτώσαμε τώρα. Λοιπόν, γλιτώσαμε το ΕΚΑΣ, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, τις μαζικές απολύσεις, την πώληση ΔΕΗ ΟΤΕ, επίδομα θέρμανσης και κίνησης, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τον κατώτατο μισθό, την αλλαγή των ορίων ηλικίας, το θέμα του γάλακτος, των αρτοπίων και των φαρμακείων. Η εστίαση παραμένει στο 13%. Εντάξει, αυτά είναι που γλιτώσαμε και τώρα αυτά που θέλουν διερεύνηση και διευκρινήσεις είναι η αγορά ομολόγων αξίας 27 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ESM που μειώνει το χρέος, οι όροι των ιδιωτικοποιήσεων, επίσης τι θα πει προστασία του φτωχού νησιού, τι είναι ασαφές και να δούμε αν υπάρχει επενδυτικό σχέδιο. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κωδικοποιήσαμε λίγο. Τώρα μπορεί να υπάρξει, και σας το βάζω σαν ερώτημα, χωρίς κούρεμα χρέους και χωρίς αναπτυξιακό πακέτο, μπορεί να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα? Γιατί το κυβερνών κόμμα είχε βάλει έντονα το θέμα του χρέους, έτσι δεν είναι? Τάκη. Ναι, το είχε βάλει το θέμα του χρέους. Δεν ξέρω αν το κούρεμα είναι το κούρεμα, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει ή αν με τον όρο κούρεμα εννοούμε και όλες αυτές τις εναλλακτικές που έχουν να κάνουν είτε με το σπρόξιμο σε βάθος χρόνου, είτε με χαμηλότερα επιτόκια, είτε με οτιδήποτε άλλο, αν και αυτό το εννοούμε κούρεμα.
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εχθές από τις δηλώσεις και Ολάντ και Μέρκελ και Γιούνκερ, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι το καλό σενάριο, με βάση τις δικές τους δηλώσεις, είναι να πάρουμε 3-4 γραμμές που να μιλούν για το χρέος, περίπου σαν και αυτές που είχαμε πάρει το 2012. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα ικανοποιητικό σενάριο με βάση όσα έχει πει μέχρι τώρα και με βάση όσα έχει δηλώσει η ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, και σε σχέση με το αναπτυξιακό, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η χαλάρωση του προγράμματος Draghi, από το οποίο δεν παίρνουμε λεφτά εμείς. Το πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Από το οποίο δεν παίρνουμε λεφτά προς το παρόν και από το οποίο ελπίζουμε ότι θα πάρουμε λεφτά. Και το δεύτερο είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα Draghi, Juncker, συγγνώμη, από το οποίο επίσης ελπίζουμε ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα που έχουν να κάνουν με νέες τεχνολογίες, καινοτομία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, θα πρέπει να διευκρινιστούν. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα δύο βαριά χαρτιά αυτής της συμφωνίας, τα οποία είμαστε ένα αναμονή. Και φυσικά, για μένα δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα στο μυαλό μου το τι ακριβώς θα γίνει με τη συμφωνία. Αν αυτή είναι μια συμφωνία παράταση, δεν ξέρω για πόσο χρόνο, ή αν είναι μια τελική συμφωνία. Δύο λεπτά. Ακόμα, τουλάχιστον εγώ το έχω θολό αυτό. Ναι. Ο Τσίπρας είπε ότι πάμε για λύση. Έτσι είναι. Μίλησε για παράταση. Η ακριβής φράση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα κουβεντιάσουμε δύο μέρες ακόμα για να πάμε σε συνολική λύση. Συνολική λύση. Το κλίμα το οποίο μας έρχεται από εκεί είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχεται παράταση. Παράταση τι σημαίνει? Να μας δώσουν δύο μήνες, τρεις μήνες, να φτάσουμε το Σεπτέμβριο και το Σεπτέμβριο να αρχίσουν πάλι. Μπορεί να είναι και πέντε και έξι, δεν έχει να κάνει, ναι. Και σταγονόμετρο. Όμως από το πρωί, και αυτό εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε μετά αφού μιλήσουμε για τα πολιτικά, να δούμε πώς θα έρθει στο εσωτερικό, στο κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία να περάσει, να πούμε τι ρεπορτάζ έχουμε. Όμως από το πρωί βλέπω και από συγκεκριμένα μας μαζικές ενημέρωσεις που εκφράζουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Εντάξει, που είναι πιο κοντά, το λέω σε μένα έτσι, στο βορειοευρωπαϊκό παράγοντα, ότι όχι, είναι παράταση. Και το βλέπω εντυνόμενο αυτό, δηλαδή με διάφορα μίντια. Κύριε Ταλαμάγκα, η παράταση θα ήταν, θα λέγαμε, καταστροφική για τη χώρα. Ναι. Διότι απλά θα παρατείνει την αβεβαιότητα, δεν θα υπάρξει καμία άσκηση ουσιαστικής πολιτικής. Εδώ λέγαμε ότι δεν αντέχουμε μέχρι τις 30 του μηνός. Είναι δυνατόν για μια εξάμηνη ή εννιάμηνη, όπως είχε κάποτε συζητηθεί, έτσι ώστε να συμπέσει με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι τον Μάρτιο του 2016 και στο σύνολο αφορά 19,2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η υποχρέωση, η εναπομείνουσα υποχρέωση προς το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν εγκληματικό για την οικονομία, για την αγορά, ευρύτερα για την κοινωνία, διότι θα υπήρχε μια πλήρης αστάθεια, διότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κανένα μέτρο. Θετικό έχει παράταση μόνο, κύριε Πρόεδρε. Το ότι, ναι. αν τελικά προκύψει, ότι γλιτώνει η σκληροκοπία, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν ξέρω όμως πόσο ναι. κοντά μπορεί να τη φέρει σε ένα μετέπειτα στάδιο λόγω της απραξίας που θα μεσολαβούσε. Μία πληροφορία, επειδή έχει σημασία τώρα και τα λεπτά είναι, και η ώρα περνάει, είναι κρίσιμη. Έχει τελειώσει η συνάντηση που υπήρχε του Πρωθυπουργού με τον κύριο Βούτση και τον κύριο Καμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κρατική τηλεόραση είπε πριν από λίγη ώρα ότι από τη συνάντηση φαίνεται ότι συμφωνεί δηλαδή και θα ψηφίσει όταν έρθει στη Βουλή και το Κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτές τις πληροφορίες έδωσε η κρατική τηλεόραση πριν από λίγα λεπτά. Όλα καλά. Αυτό, σε αυτή τη φάση. Το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, να πάμε να δούμε αν έρθει αυτή. Καταρχάς, πότε έρχεται Τάκη. Δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει ακόμα. Η λογική λέει, με δεδομένο ότι Πέμπτη Παρασκευή έχουμε Σύνοδο Κορυφής. Άρα ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής. Και με δεδομένο ότι Τρίτη 30 του μηνός θα πρέπει αυτό να έχει τελειώσει όλο. Ναι. Το πιο πιθανό είναι ότι θα το κουβεντιαστεί με την μορφή του καθεπήγοντος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, να αποκλείσουμε το πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ βαρύ για το ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που έκανε κριτική να φέρει ένα τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω και αν μπορεί να το φέρει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν τα ξέρω να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε, το θέμα είναι με ποια μορφή θα έρθει. Το πράξη νομοθετικού περιεχομένου και εγώ το αποκλείω. Ναι. Οι εκδοχές είναι ή θα συζητηθεί πλήρως στη Βουλή, όπου εκεί θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, γιατί είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους βουλευτές όλων των κομμάτων θα θέλουν να τοποθετηθούν πάνω στην τελική αυτή πρόταση, η οποία θα κατατεθεί. Είναι όμως πολύ πιθανό να έρθει σε ένα άρθρο και εκεί που θα δημιουργηθούν προβλήματα συνείδησης, θα έλεγα. Άκουγα νωρίτερα σήμερα το πρωί τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μιλούσε για μια επόμενη λύση, περίμενε να δει ποιο θα είναι
πόσο επώδυνη θα είναι αυτή η πρόταση η οποία θα έρθει προς ψήφιση. Και τον άκουσε ότι δεν μπορεί να περάσουν αυτά τα μέτρα από τη Βουλή. Ναι, σε το, περίπου... είπε, ναι. το είπε, Πρόεδρε. Τώρα, μου κάνει εντύπωση. Γιώργη, θέλω να το πω έτσι όπως το είπε, γιατί έχει σημασία ο κ. Μητρόπουλος. Έχει σημασία δηλαδή ο τρόπος που εκφράστηκε. Είπε, η αριστερά αντί να οικοδομεί το κοινωνικό κράτος, μαζεύει χρήματα για το χρέος των δανειστών. Τρομάζομαι αυτό. Είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος, το είπε και χθες το βράδυ στην εκπομπή στο Στάρ του Χατζηνικολάου, 2 και 8. Το είπε και το είπε και σήμερα το πρωί. Είναι λοιπόν σαφές ότι σε ό,τι αφορά ας πούμε, το αναπτυξιακό κομμάτι, που είναι μια αναφορά που θέλω να πιστεύω και εγώ ότι μέχρι να έρθει η τελική πρόταση που θα πάει προς ψήφιση θα εξειδικευθεί, διότι μιλάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για ένα πακέτο της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων, εμπροστοβαρές όπως λέει, και εκεί θέλει μια εξειδίκευση σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σκέλος. Βέβαια, είναι σαφές ότι συμπεριλαμβάνει εκεί το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ήδη δεδομένο και δεν σας κρύβω, υπάρχουν και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ. Πρέπει να θυμίσουμε ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι ένα ελληνικό στην ουσία εργαλείο, είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο τρέχει με συγκεκριμένους χρόνους. Υπάρχει το περίφημο εξίσον ΕΣΥΝ2, που σημαίνει ότι κάθε μήνας που περνάει, κάθε μήνας απραξίας είναι μήνας χαμένος και μπορεί να φτάσουμε στο τέλος του προγράμματος και να πρέπει να επιστρέψουμε πόρους οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αν έχει μπλοκάρει τώρα δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει, δηλαδή παράπονα ακούω από επιχειρήσεις που έχουν. Όχι, υπάρχουν πολλά παράπονα από επιχειρήσεις, οι οποίες, κοιτάξτε κύριε Ταλαμάκα, δεν μιλάμε τόσο πολύ και για νέες επενδύσεις, διότι υπάρχει μια άπνοια σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτή τη στιγμή, λόγω και του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί. Εδώ όμως υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες με νύχια και με δόντια κατάφεραν εγκεκριμένες επενδύσεις να τις ολοκληρώσουν. Έχει έρθει ο έλεγχος του Υπουργείου, αλλά παρά ότι έχουν εγκριθεί πλήρως, δεν υπάρχει αποταμίευση. Είναι πολύ υψηλό το ποσό το οποίο χρωστάει ο δημόσιος τομέας στον ιδιωτικό τομέα. Το έχω πει με ομούς όρους ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο το δημόσιο, διότι είναι 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία οφείλονται από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την δύσκολη φάση, όταν έχουν στερέψει κάνουλες των τραπεζών, να έχει κάποιος με νύχια και με δόντια ολοκληρώσει μια επένδυση που θα δώσει θέσεις εργασίας, που θα δώσει την προστιθέμενη αξία, και δεν έρχεται το ίδιο το κράτος, το οποίο του ενέκρινε την υλοποίηση αυτής της επένδυσης, να του δώσει το ποσό το οποίο του οφείλει ως επιδότηση. Ελπίζω όλα αυτά μετά και την ψήφιση να μπουν σε μια σειρά. Βασίλη, νομίζω ότι είναι τρία σενάρια τα οποία θα πρέπει να δούμε επί της ψήφισης. Δηλαδή, και τα οποία θα μας δείξουν και το δρόμο για το πού πάμε από εδώ και πέρα πολιτικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι έρχεται η συμφωνία στη Βουλή να ψηφιστεί. Σενάριο πρώτο, η συμφωνία ψηφίζεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και περνάει. Έτσι. Μπορεί να έχει κάποιες απώλειες, οι οποίες να είναι ανεπαίσθητες, 163 είναι αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν περιθώριο να λείψουν 12. Λοιπόν, μπορεί να έχει κάποιες απώλειες. Αυτό είναι μια άλλη σκέψη που θα πρέπει να την κάνει μετά ο Πρωθυπουργός. Απλά υπενθυμίζω ότι με κάτι τέτοιες απώλειες ξεκίνησε το 10ο ξύλωμα του πουλόβερ της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το κρατάμε αυτό. Σενάριο δεύτερο, ψηφίζεται από την παρούσα Βουλή, αλλά χάνει τη δεδηλωμένη ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση μάλλον. Που σημαίνει πρακτικά ότι είναι παραπάνω από 12. Αλλά. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν. Κανένα σενάριο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δύσκολο. Αλλά θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση λοιπόν αυτή, που περάσει η συμφωνία με τις ψήφους της αντιπολίτευσης, πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν από εκεί και πέρα τρεις δρόμοι. Δρόμος πρώτος. Την άλλη μέρα μπορεί να έρθει ο Πρωθυπουργός και να πει ψήφο εμπιστοσύνη. Καταρχάς, ξεκίνησα από αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί, ότι όταν δεν ψηφίσουν κυβερνητικοί βουλευτές, υπάρχει θέμα. Έχει τελειώσει. Πάμε σε εκλογές. Ακριβώς. Το πρωί, ο Σακελαρίδης. Λοιπόν, εγώ απλά το λέω. Το φλαμπουράρεις τώρα, ότι αν υπάρχει ομάδα πριν από λίγη ώρα, ομάδα βουλευτών που είναι πολλοί, κάπως έτσι το είπε, είπε υπάρχει θέμα, όλα είναι ανοιχτά. Ωραία. Αυτό είπε, αυτό, αλλά λοιπόν, είπε θα ψηφιστεί. Αυτό λοιπόν το ανοιχτά του κυρίου Φλαμπουράρη. Αυτό το ανοιχτά του κυρίου Φλαμπουράρη πάει σε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι εκλογές. Ο δεύτερος δρόμος είναι ότι προκύπτει μια άλλη κυβέρνηση μέσα από την παρούσα Βουλή. Yeah. Έτσι. Δεν ξέρω, και εδώ αρχίζουν πλέον τα περίεργα διλήμματα τα οποία μπαίνουν στους βουλευτές της συμπολίτευσης που το σκέφτονται να ψηφίσουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο βουλευτής ο οποίος θα ρίξει την κυβέρνηση στην οποία είναι ένα το κρατούμενο. Αν την πάει, κυβέρνηση, ναι. Αν την πάει σε εκλογές, το πιο πιθανό δεν θα είναι μέσα στις λίστες, λέω εγώ, γιατί οι εκλογές αν γίνουν θα γίνουν με λίστα.
Έτσι. Ναι. Και τρίτον, στο άλλο σενάριο, αν θα υπάρξει βουλευτής της συμπολίτευσης, ο οποίος θα πει: ρίχνω αυτή την κυβέρνηση για να φτιαχτεί μια άλλη κυβέρνηση που θα έχει μέσα το ποτάμι, λέμε για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Είναι τρομερά τα διλήμματα τα οποία θα μπουν από εδώ και πέρα, κυρίως προς τη βουλευτής της συμπολίτευσης. Αν επιτρέπετε έτσι και μια προσωπική πρόβλεψη σε αυτά τα οποία λέει ο Σαράντης. Απλά θέλω να πω ότι αντίστοιχα θα πρέπει να εξετάσουμε. Μόλις συμβούν όλα αυτά και τη στάση της αντιπολίτευσης, σύσσωμης, έτσι, το κάθε κομμάτι κανονικά τι έχει κάνει. Γιατί και εκεί θα παίξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα το Μίχαλο αμέσως μετά. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ξεκινώ από το τελευταίο που ανέφερε ο κ. Σαράντης, ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Αλλά σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό σκέλος, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας, είτε λίγο πριν ή την προηγούμενη μέρα από την συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί, αλλά και την ψηφοφορία στη Βουλή, θα συγκεντρώσει όλη την κοινοβουλευτική του ομάδα και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κάμερες, και εκεί θα επισημάνει, θα εξηγήσει και βεβαίως αυτό το οποίο υπονόησε και ο κύριος Σαράντης, σε περίπτωση όπου θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να καταψηφίσουν, είναι σαφές ότι θα διαγραφούν. Θεωρώ λοιπόν ότι με τις ψήφους... Δεν έχει τέτοια κουλτούρα ο ΣΥΡΙΖΑ διαγραφών, αλλά καλά, θα μπουν κάποια ζήματα. Εντάξει, νομίζω ότι και σε άλλα δεν είχε κουλτούρα. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, διότι απέχουμε παρασάγκας από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά και από άλλες δηλώσεις σημερινών υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών που κάνανε στην απαρχία αυτής της κυβερνητικής περίοδου. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος θα περάσει αυτή η συμφωνία με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος. Ενδεχομένως να υπάρχουν δύο ή τρεις το πολύ απώλειες και εκεί θα έχει τελειώσει το θέμα. Όπως είπαμε, θα περιμένουμε να δούμε όμως γενικότερα ποια θα είναι και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των άλλων πολιτικών κομμάτων. Δύο λεφτά. Εκεί ακριβώς, γιατί τώρα εσείς ανήκετε στην ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη. Δεν το έχετε κρύψει ποτέ. Είναι σαφέστατη η παρουσία στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Τι πιστεύει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος όταν έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, ότι πρέπει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τι πρέπει να κάνει, γιατί είπαμε νωρίτερα είναι και σε ποια μορφή θα έρθει. Εγώ θεωρώ ότι σε περίπτωση που έρθει για μια γενικότερη συζήτηση, θα είναι πιο εύκολη η ψήφιση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί που θα υπάρξει ένας έντονος προβληματισμός από αρκετά κοινοβουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι στην περίπτωση που έρθει σε ένα άρθρο. Εκεί, ναι, αυτό πιστεύω θα έχει πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ κιόλας, γιατί έκανε και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επαναλαμβάνω και για την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι, άρα εσείς είστε πιο κοντά στο ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ψηφίσει? Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει για τη συμφωνία αυτή. Από το ρεπορτάζ πάντως, Βασίλη, αυτό που προκύπτει είναι ότι στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Περασμένη εβδομάδα. Ένας από τους απαράβατους όρους που έβαλε ο κύριος Καραμαλής, για να το πω έτσι, να μην τραβήξει το χαλί, είναι ότι ψηφίζεις, Αντώνη, τη συμφωνία, ό,τι συμφωνία και να είναι αυτή. Φέρεται, να είπε ο Καραμαλής, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κρατάμε σαν πληροφορία γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε αυτά για την ώρα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε την φωτογραφία από το χθεσινή σύνοδο κορυφής. Να δείτε πού βάλαν, πήγαν και βάλαν τον Τσίπρα, πού τον βάλαν, δίπλα στο Ραχώι. Λοιπόν, ποιος είχε την έπλευση, ο Γιουνκέρ. Εντάξει, εδώ προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όχι... Μπορεί, όχι, γιατί του έχουν δώσει. Δεν του δώσαν κανένα χαρτί με την ανταπάτηση των θεσμών και προσπαθεί με το μάτι του να δει αν τα βλέπει καλά. Όχι, γιατί δεν του δώσαν χθες τίποτα. Εμείς δώσαμε τη δικιά μας. Λοιπόν, ατυχής πάντως, γιατί με τον Ραχώι σχεδόν δεν ανταλλάσσουν και κουβέντα πέρα των τυπικών. Κοιτάξτε, μπορεί να έπεσε ο κλήρος στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αλλά πρέπει να πούμε, κύριε Ταλαμάγκα, ότι δεν νομίζω ότι και πολλοί από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες θα ήθελαν να κάθονται. Γιατί είναι ένας δύσκολος άνθρωπος ο κύριος Ραχώι, αν ερευνήσει κανείς γενικότερα την πορεία του. Κυρίως αυτή την περίοδο να κάθονται. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχει μια εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία τον Νοέμβριο μήνα. Και αυτό θα το πω, ότι ίσως και ένα τίμημα βαρύ το οποίο πληρώνουμε σήμερα σαν χώρα στο πρόσωπο της κυβέρνησης είναι ακριβώς αυτό, ότι η εκλογική αναμέτρηση που υπάρχει στην Ισπανία τον Νοέμβριο μήνα, μια οικονομία η οποία εκπροσωπεί το 1/6 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μας διαφεύγει αυτό, κύριε Ταλαμάγκα. Συχνά πυκνά μιλάμε για την Ελλάδα και τη ζημιά που θα μπορούσε να κάνει η μικρή χώρα μας γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη μας διαφεύγει όμως το γεγονός ότι η Ελλάδα εκπροσωπεί το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, ενώ η Ισπανία είναι το 1/6. Θα είναι πραγματικά
πολύ σημαντικός ο θόρυβος ο οποίος θα γίνει στις αγορές, στο πολιτικό προσκήνιο, σε περίπτωση που το αντίστοιχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ισπανία, η Ποντέμος, η οποία σήμερα είναι τρίτης τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αλλά κάποια στιγμή, την περίοδο των ευρωεκλογών, ήταν πρωτοδεύτερο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ίσως θέλουν να παράσουν και ένα μήνυμα και γι' αυτό να ήταν και τόσο σκληροί απέναντί μας οι εταιρικοί δανειστές. Κοιτάξτε τι παθαίνει η Ελλάδα, μην τα πάθει εσείς κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείξουμε μια άλλη φωτογραφία. Έχουμε την κυρία αυτή, τη Λιθουανή, την πρόεδρο, την είδε στάκι, εμένα με εξόργησε. Με εξόργησε, την έχουμε τη φωτογραφία, να τη δείξουμε την κυρία. Είπε μεταξύ των άλλων, λοιπόν, αυτή εδώ η κυρία έχει κάνει, εντάξει, και στο παρελθόν διάφορες δηλώσεις, και ομοφοβικές και άλλες, τέτοια, μην τα ψάξουμε όλα. Αλλά αυτό που με ενόχλησε είναι ότι χθες, τώρα όταν έχεις αυτή η θεσμική θέση, εκπροσωπείς ένα κράτος, είσαι πρόεδρος, και πας και λες ότι οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν σε επίσημες δηλώσεις ότι θα πρέπει να σταματήσουν, να καταλάβουν ότι το πάρτι τελείωσε, εμένα με ενοχλεί. Θα μου πεις ότι είναι οι συνθήκες τέτοιες. Αλλιώς, τι γελάς τα εκεί. Να βγει το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει ένα διάβημα στη Λιθουανία. Δηλαδή, σηκωθεί και η Λιθουανία τώρα. Πόσο χαμηλά έχουμε πέσει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι προτεκτοράτο του Σόιμπλε και της παρέας, αλλά εντάξει, είπαμε. Το πάρτι τελείωσε. Η πρόεδρος της Λιθουανίας, δεν του λέει βουλευτής. Η πρόεδρος της Λιθουανίας, το πάρτι τελείωσε για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, α μείνουμε εκεί για την ώρα. Σου φαίνεται παράλογο. Όχι, όχι. Έχω κάνει πάρα πολλές σκέψεις και συνειρμούς. Και εγώ και ο κύριος Μίκολος γι' αυτό. Έλεος, δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξουμε και τη συγκεντρώση. Πώς τη βλέπετε. Τον έχετε τον κύριο με το ποτήρι. Πήγατε σε καμία. Πήγατε. Πήγατε πρόεδρε στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, αλλά ήταν... όχι, τώρα... αυτό χαίρομαι που δίνετε αυτή την ευκαιρία. Μην δημιουργούμε διχασμό στον ελληνικό λαό. Διχασμό δημιουργούν οι ίδιες συγκεντρώσεις. Οι ίδιες συγκεντρώσεις, ναι, αλλά εδώ πρέπει να πριτανεύσει φωνή της λογικής. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι πάνε τη μία ημέρα είναι κατά της λιτότητας, οι άλλοι που πάνε την επόμενη είναι υπέρ της λιτότητας. Νομίζω ότι εδώ έχουμε κοινούς στόχους και πραγματικά θα ήθελα να δω σύσσωμα τον ελληνικό λαό, τον αθηναϊκό λαό, στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε αλλού επιλεγεί. Σήμερα έχουμε μια άλλη εκδήλωση, η οποία γίνεται από πλευράς του ΠΑΜΕ. Τώρα, Σταυροπύλακ είναι και πολύ μεγαλύτερο συνταξιούχονο Σταυροπύλακ. Το έχω πει επανειλημμένως, ότι αυτή, κύριε Ταλαμάνκα, η κρίση την οποία βιώνουμε είναι μια εθνική κρίση. Είναι πολύ πάνω από κόμματα και χρώματα. Δεν υπάρχουν σήμερα κόμματα και χρώματα ή ιδεολογίες. Βάλετε το έθνος. Είναι μια εθνική κρίση, ίσως η κρισιμότερη την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πρέπει με εθνικά κριτήρια να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να δημιουργούμε τέτοιες διχαστικές έννοιες στην έλευση κάποιων τη μία μέρα στο κέντρο της Αθήνας, κάποιων άλλων ομάδων την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ναι, πράγματι εγώ συμμετείχα στην χθεσινή αλλά και στην προηγούμενη που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια μεγαλειώδης και η μία και η άλλη συγκέντρωση, όπως πολυπληθέστατη ήταν και οι άλλες συγκεντρώσεις τις οποίες είδαμε, τα μηνύματα αυτά τα οποία έπρεπε να περάσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τους εταίρους και δανειστές. Αυτό το οποίο με λείπει είναι ότι υπήρχε σε μία τουλάχιστον από τις εκδηλώσεις που γίνατε και ένα πολύ μεγάλο πανό έξω από το ευρώ, επιστροφή στη δραχμή, αυτό έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, εντάξει, διαδήλωνε και η ανταρσία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ήταν το μήνυμα άλλου συγκέντρωση. Δεν ήταν, αλλά πραγματικά δεν υπήρχε η ανάγκη να δούμε αυτό. Πάντως, κύριε Μίχαλε, έχω μια αντίρρηση. Και η αντίρρηση που έχω είναι ότι με τη λογική του μένουμε στην Ευρώπη, εννοείται ότι όλοι θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, όταν διαδηλώνεις υπέρ του μένουμε στην Ευρώπη, ο δανειστής που είναι απέναντι σου λέει έχω συμμάχους οι οποίοι ούτως ή άλλως θα τους κρατήσουν στην Ευρώπη. Άρα ας τους τραβήξω το θηλιά ακόμα περισσότερο, ας τους τσαλακώσω ούτως ή άλλως ακόμα περισσότερο. Αυτοί θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Κύριε Σαράντη, δηλαδή, ίσως η ανάποδη λογική μπορεί να έφερνε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, να το δεχθώ εν μέρει, αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι έχουμε αυτή την παρατεταμένη συζήτηση που γίνεται για την επαναδιαπραγμάτευση τους τελευταίους 4 μήνες. Πολύτιμος χρόνος χάθηκε και ο λογαριασμός είναι αυξημένος ακριβώς διότι υπήρχε αυτή η απραξία μέσα στο τετράμινο. Θεωρώ όμως ότι μπήκε για τα καλά μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εξελιχθεί. Ξεκίνησε από εμάς. Δεν νομίζω ποτέ ότι θα μας έκαναν τη χάρη επειδή μια νέα κυβέρνηση και δει μια ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση πήγε να χτυπήσει το κατεστημένο των Βρυξελών, ότι θα μπορούσε να έχει
τα επιθυμητά αποτελέσματα από την πλευρά μας. Σε κάθε περίπτωση όμως μπήκε μία συζήτηση για την αλλαγή πλεύσης. Διότι σήμερα έχουμε άλλες δύο χώρες οι οποίες συζητούν και δύο υπερδυνάμεις, τουλάχιστον η μία είναι υπερδύναμη σε οικονομική, η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία που αν θα έχουμε δημοψήφισμα ή όχι, αν θα μείνει εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοδος κορυφής για το Brexit είναι. Ναι. Έτσι, είναι για τον Brexit, είναι για τον αλλά Brexit. Υπάρχει και μια έντονη συζήτηση και στη Δανία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια εντονότατη ανησυχία. Βλέπουμε και στην Ισπανία τι γίνεται. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχει μια πολύ σημαντική εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Στην Ιταλία επίσης είναι κρίσιμη η κατάσταση. Άρα νομίζω ότι μπαίνει πλέον για τα καλά στην ατζέντα της Ευρώπης μια αλλαγή πλεύσης. Γίνανε κάποια βήματα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος με τις υπερπροσπάθειες που κατέβαλε, και αυτό θέλω να τονιστεί, για τον κύριο Ντράγκη αναφέρομαι, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εδώ και 2,5 χρόνια επιχειρεί να πάμε σε αυτό το στάδιο της νομισματικής χαλάρωσης. Το πέτυχε. Ευελπιστώ ότι και εμείς μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών θα πάρουμε και το δικό μας μερίδιο από αυτή την νομισματική χαλάρωση, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες και για την ουσιαστικότερη ένωση, αν θέλουμε πραγματικά να λεγόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απλά μια νομισματική ένωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλου είδους συζητήσεις που θα αφορούν βασικούς τομείς της κοινωνικής μας ζωής, δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής, της αμυντικής πολιτικής, της μετανάστευσης που είναι εξαιρετικά σημαντικό, να υπάρξει μια ουσιαστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δεν την έχουμε. Και νομίζω ότι δώσαμε ένα έναυσμα που θα ακολουθήσουν πολλές συζητήσεις για την αλλαγή πλεύσης αυτής της γραμμής. Πάμε να δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Καταρχάς πήγατε χθες, δεν τον είδα τον κύριο, δείξτε το, στη χθεσινή, δεν ήταν ο πρόεδρος. Λοιπόν, τον κύριο που βλέπετε ήταν στη χθεσινή, λέει, στο Μένουμε Ευρώπη. Κοιτάξτε τι κατά, εντάξει, δεν το βλέπεις, κολωνά το ποτήρι με κόκκινο κρασί. Εντυπωσιακό έτσι, ναι. Είναι λίγο χαλαρός. Έτσι, μάλλον ροζέ είναι, προσωμιάζει ροζέ, το κουφανάκι. Ροζέ, ναι. Εντάξει, κόκκινο, εντάξει, ροζέ. Αλλά είναι ωραίο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε διαδήλωση. Εκτός, ρε παιδί μου, και αν ήταν στη γωνία στο Μεγάλο Βρετάνια και πετάχτηκε έξω ο άνθρωπος λίγο. Και πήγε το ποτηράκι μαζί. Μπράβο, Τάκη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δείξουμε και τις φωτογραφίες. Τις έχουμε από το Ρεύμα Σκέψη. Ήταν μια ωραία εκδήλωση που έγινε. Η παιδεία ως όχημα εξόδου από την κρίση. Έγινε στο ΕΒΑ. Ήσασταν και εσείς. Πράγματι, να φιλοξενήσαμε αυτή. Μιλήσατε κιόλας. Τις έχουμε τις φωτογραφίες, να τις δείχνουμε. Μπράβο. Εδώ την εκδήλωση, λοιπόν, μια εξαιρετική ομάδα σκέψης. Ο πρόεδρος, την άνοιξε ο πρόεδρος του Ρεύματος Σκέψης, ο καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Μαγουλάς. Χαιρετήσατε εσείς, αγαπητέ πρόεδρε, ο κ. Μίχαλος. Εγώ αναφέρθηκα περισσότερο στο κομμάτι της διασύνδεσης παιδείας με την επιχειρηματικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά, αλλά και πραγματικά δίνουμε μια μάχη να μπορέσουμε επιτέλους να καταφέρουμε αυτή τη διασύνδεση, γιατί νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιχειρηματικότητα να περνάει μέσα από την παιδεία. Μάλιστα. Και συμμετείχαν πάρα πολλοί νυν και τέος Πριτάνης από 22 πανεπιστήμια της χώρας. Είναι μια σημαντική συζήτηση για τα θέματα της παιδείας. Συντώνησε ο καθηγητής ο Παναγιώτης Παταριάς, αντιπρόεδρος του Ρεύματος Σκέψης. Θα συνεχίσει, γιατί το έχουμε παρακολουθήσει, θα κάνει και άλλες εκδηλώσεις. Μπράβο. Λοιπόν, και πολλά πολιτικά πρόσωπα τώρα, μην τα αναφέρουμε όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα δύο βίντεο και να πάμε στο διάλειμμα να κλείσουμε και θα υποδεχτούμε μετά τον Γιάννη Τσαπρούνη από τον Ελεύθερο Τύπο και τον Κώστα τον Πουλάκη. Σημαντική παρουσία του Κώστα τον Πουλάκη, γιατί είναι το πρόσωπο το οποίο βλέπει και τα δημοσκοπικά δεδομένα και τα βλέπει και προεκλογικά και τα βλέπει και τώρα για ό,τι αφορά στο κυβερνών κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στην Κίνα το έχουμε το βιντεάκι με τον ποδοσφαιριστή. Να το δείξουμε, κοιτάξτε, Πρόεδρε. Το έχουμε το βιντεάκι. Ένα λεπτό, ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με τον Χασάπη, αλλά αυτός είναι ποδοσφαιριστής Χασάπης. Ο Χασάπης κάνει το επάγγελμά του. Ναι, κοιτάξτε. Όχι, ξανά. Βάλτε το ξανά, το ξαναδούμε από την αρχή. Έχει ξεσηκωθεί ολόκληρο κίνημα να το αφαιρέσουν το διαβατήριο, την κάρτα, να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, να φύγει από την Κίνα. Κοιτάξτε πώς πάει. Με τα δύο τα πόδια, θεωρείται ένα, λέει, από τα πιο. Και εδώ και διαμαρτύρεται, Τάκη. Το βλέπεις εγώ, τι έκανα, λέει. Πάμε να το δούμε πάλι, να το δείξουμε πάλι. Αυτοί που δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο στην Κίνα έγινε αυτό. Το Αμπάο ήταν. Τι? Το Αμπάο το λένε. Ναι. Έτσι λέει στην Κίνα. Κοίταξε πώς έχετε. Με τα δύο τα πόδια έζησε. Εντάξει, αυτό που έπαιζε κάτω. Λοιπόν, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Μα τι έκανα, του λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Και πάμε να δείξουμε και το άλλο. Εγκληματικό, πράγμα. Εγκληματικό, ναι. Λοιπόν, και πάμε να δείξουμε και το άλλο με τις μπανάνες. Επειδή, αγαπητέ πρόεδρε, ο Τάκης παίρνει πάρα πολλές μπανάνες. Αλλά δεν τις τρώει το άδερφε. Γιατί έχουν κάλιο. Έχουν κάλιο. Τις έχει βαρεθεί. Λοιπόν, και μαυρίζουν οι μπανάνες. Πάμε να σας δείξουμε για να το σχολιάζουμε. Δείξτε το. Λοιπόν, ξέρετε πώς μπορεί να διατηρήσετε τις μπανάνες. Λοιπόν, δείχνει ακριβώς αυτός ο κύριος εδώ, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, σεφ μάγειρας. Λοιπόν, παίρνετε τη μαυρισμένη την μπανάνα, τη βάζετε σε αυτή τη σακούλα. Βάζετε μέσα σακούλα ρύζι. Το κλείνετε, βάζετε και την μπανάνα μέσα, το κλείνετε, αφήνετε την μπανάνα με το ρύζι μία ώρα. Προφανώς παίρνει την υγρασία. Κοιτάξτε, πρόεδρε, ο Τάκης το κάνει τώρα συνέχεια. Το κλείνει, το κλείνει, το αφήνει μία ώρα, περνάει. Ορίστε. Και μετά από μία ώρα το βγάζει. Μα ξέρει γιατί το κάνω. Γιατί Τάκη, για έχει να... τον πιστολάκι ο Τάκης δίπλα. Όχι για να ξεκιτρινίσει η μπανάνα. Μου αρέσει το ρύζι με γεύση μπανάνα. Λοιπόν, το βγάζει μετά από μία ώρα, τη σηκώνει και με τον πιστολάκι, κοιτάξτε πρόεδρε, τι κάνει. Αρχίζει και τη φυσάει με τον πιστολάκι. Και κοιτάξτε τώρα το θαύμα. Η μαύρη μπανάνα, εντάξει, εντάξει. Στο ζεστό το έχει ή στο κρύο. Μία ώρα. Μία ώρα την αφήνει, με ρωτάνε από το κοντρόλ πόση ώρα. Είναι μία ώρα με το ρύζι. Και αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται αυτομάτως. Αρχίζει, ορίστε. Και η μπανάνα ασπρίζει και γίνεται και από μέσα και απ' έξω. Και γίνεται σαν καινούρια. Δεν το ήξερα. Πρωτοφανές. Λοιπόν. Το έχει μάθει ο Τάκης ο Αράδης. Τώρα πες. Υπάρχουν διάφορες έτσι απορίες. Τι ρύζι χρησιμοποιούμε, Καρολίνα. Τώρα τι, ό,τι ρύζι και να είναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, τον Κωνσταντίνο, τον Μίχαλο. Πάμε στο διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ωραία. Thank you.